Χθες η χώρα μας ξεπέρασε τους 23.000 νεκρούς από COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα θρηνεί, που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, 23.083 νεκρούς. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το διευκρινίζω, 633 συνάνθρωποι μας είναι διασωληνωμένοι. Ο μέσος όρος των τελευταίων 7 ημερών, σύμφωνα με τα επίσημα πάντα στοιχεία, αντιστοιχεί σε 102 απώλειες ημιρεσίως. Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία, 717 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ από την αρχή του μήνα, δηλαδή σε διάστημα 3 εβδομάδων, έχουμε συνολικά 2.293 νεκρούς, δηλαδή περίπου το 10% των συνολικών θανάτων από την αρχή της πανδημίας. Τα δεδομένα αυτά, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά θα μπορούσαν να είναι για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας. Η έκρηξη των θανάτων που παρατηρείται τον τελευταίο μήνα προκύπτει και από την υποτίμηση της παραλλαγής όμικρον και την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την έλλειψη σοβαρών μέτρων δημόσιας υγείας για την ανακοπή της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Αξέχασα είναι το μέτρο της μουσικής. Από πολύ νωρίς, η διεθνής επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είχε προειδοποιήσει για τις ενδεχόμενες συνέπειες της όμικρον και συνιστούσε την προσοχή των κυβερνήσεων. Παρόλα αυτά, εμείς εδώ επιδοθήκαμε όπως πάντα στην καλλιέργεια ενός κλίματος εφησυχασμού και σε δηλώσεις περί του τέλους της πανδημίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τελευταίο μίλι το διανύουμε εδώ και 2 χρόνια, τον ατέλειο το έχει. Τι συμβαίνει όμως με τις υπόλοιπες χώρες? Η πλειοψηφία βιώνει ένα τσουνάμι λοιμόξεων όμικρον. Καμιά όμως δεν έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στους θανάτους όσο η Ελλάδα. Παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανάμεσα στις λεγόμενες προηγμένες δυτικές χώρες, με μόνη εξαίρεση μερικές από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Γιατί τώρα η Ευρώπη λέμε ότι είναι μία. Επιπλέον η χώρα μας κατέχει μία ακόμη θλιβερή πρωτιά. Καταγράφει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό θανάτων και στις ηλικίες από 0 έως 65 ετών, πράγμα το οποίο δεικνύει κατά τη γνώμη μας την αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Και αν θέλετε, είναι και μία απάντηση στον ισχυρισμό ότι πεθαίνουν πολλοί επειδή είμαστε γερασμένος πληθυσμός. Να τονίσουμε δε ότι είναι εξαιρετικά καλά τεκμηριωμένο από πολλές μελέτες ότι η θνητότητα της COVID αυξάνεται εκθετικά με την αύξηση της ηλικίας. Για ποιο λόγο όμως τρινούμε τόσους πολλούς νεκρούς? Η απάντηση δεν είναι εύκολη, ούτε μπορεί να είναι σύντομη και μονολεκτική. Κανονικά το ερώτημα αυτό έπρεπε ήδη να είναι αντικείμενο έρευνας, εκτός αν εμφανιστεί πάλι μελέτη μετά από 6 μήνες. Ωστόσο, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τα πρωτογενή στοιχεία δεν θα τα πάρουν η ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, ας κάνουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας. Για την έλλειψη των μέτρων δημόσιας υγείας, το ξέρετε, 3 χρόνια δεν λέμε τίποτα άλλο από την έναρξη πανδημίας. Το μόνο που συζητάμε είναι για το αν η μουσική στα κλαμπ αυξάνει τη διασπορά. Ούτε λόγος για αύξηση των σωστών στρατηγικών διαγνωστικών ελέγχων, φυσικά για ιχνηλάτιση, για απομόνωση κρουσμάτων και επαφών. Ούτε λόγος για παρεμβάσεις στην κοινότητα που μπορεί να είχαν αποτρέψει χιλιάδες θανάτους. Καμία κουβέντα για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τη βελτίωση των υποδομών σχολικών κτηρίων, την ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το εγκατελειμμένο σύστημα υγείας, την έλλειψη υγειονομικού προσωπικού και την έλλειψη υποδομών. Στείλαμε στον αγύριστο 6.000 υγειονομικούς ως ανεμβολιαστούς. Τη μετατροπή τριτοβάθμιων νοσοκομείων σε εμβολιαστικά κέντρα. Το σχέδιο για τη συγχωνεύση νοσοκομείων εν καιρό πανδημίας. Την εμβολιαστική πανάκια, να μην την ξεχνάω, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εμβόλιο από τους διαχειριστές ήταν εξ αρχής λάθος. Διότι το εμβόλιο ποτέ δεν έπρεπε να στοχεύει στην αντικατάσταση των υπολείπων μέτρων δημόσιας υγείας και ατομικής προστασίας. Και δυστυχώς μετατράπηκε σε αυτοσκοπό. Ένα πολύτιμο όπλο της επιστήμης κατά της πανδημίας μετατράπηκε τελικά σε μέσο καταναγκασμού. Και κυρίως η έλλειψη δεδομένων και η έλλειψη διαφάνειας. Δυστυχώς οι σοβαροί σιωπούν από την επιστήμη. Και αυτό είναι στα μείον και των ίδιων. Και κάπως έτσι αναδύονται δηλώσεις του τύπου
τώρα βλέπουμε τον σκληρό δείκτη των θανάτων από την κορύφωση του Γενάρη. Το που ο Υπουργός χθες, για ακούστε. Είναι η κορύφωση της πανδημίας σε εμάς που ήταν το τέλος Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου και είχε πάρα πολύ μεγάλη και συνανθρώπους μας που νόσησαν από Δέλτα, είναι δυστυχώς αυτές οι συνέπειες. Δηλαδή είχαμε αρχικά την αύξηση των διασωληνωμένων και τώρα έχουμε τον σκληρό δείκτη των θανάτων. Έχουμε 115 συνανθρώπους μας χθες οι οποίοι απεβίωσαν. Θα πρέπει να πούμε και αυτό, είναι ένα μήνυμα να το τονίζουμε, ότι το 86% από αυτούς τους συνανθρώπους μας ήταν ανεμβολίαστοι ή εμβολιασμένοι με την πρώτη δόση, το 80%. Και υπήρχαν και πολλοί συνάνθρωποι μας που πέθαναν εμβολιασμένοι χθες, οι οποίοι είχαν περάσει 7 μήνο. Δηλαδή έβλεπα τα στοιχεία, ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν εμβολιαστεί δεύτερη δόση το Μάρτιο. Μεγάλης ηλικίας άνθρωποι κατά βάση, και γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι στις ηλικίες άνω των 60, χθες άμα δείτε τα νούμερα, οι άνω των 60 ήταν άνω των 100 που έχασαν τη ζωή τους. Οι άνω των 60 είναι που θέλουμε να εμβολιάζονται, όλοι θέλουμε να εμβολιαστούν. Είναι πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός, αλλά πραγματικά στους άνω των 60, και γι' αυτό έχουν ανοίξει και οι πλατφόρμες. Υπάρχουν και τα σκληρά μέτρα. Από τους 115 που έφυγαν χθες, οι 100 ήταν άνω των 60. Ναι, για την ακρίβεια έχουμε, η 61 ήταν, 60 περίπου ήταν άνω των 80 και οι 40 άνω των 60. Είναι συνάνθρωποι μας σε ηλικίες που είναι πιο ευάλωτες, δηλαδή καταλαβαίνετε, 46 συνάνθρωποι μας άνω των 61 συνάνθρωποι μας άνω των 80. Είναι ευάλωτοι, όπως και οι 40 άνω των 60, λιγότερο μεν αλλά ευάλωτοι. Οπότε εκεί πέρα γίνεται και πολύ μεγάλη μάχη να εμβολιαστούν για να προστατευτούν. Και πραγματικά έβλεπα τα στοιχεία, ήταν και εμβολιασμένος κόσμος προφανώς, αλλά ήταν κόσμος που ή δεν είχε προλάβει να κάνει την τρίτη δόση ή είχε επιλέξει να μην κάνει την τρίτη δόση. Άρα πρέπει να είναι ένα σαφές μήνυμα και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν θα πούμε ποτέ στη λογική αξιολόγησης των θανάτων για την προστασία των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, πονάμε όταν υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν κάνει μια επιλογή άλλη και αυτή τη στιγμή να είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, είναι συντριπτικά τα στοιχεία όταν αναφερόμαστε ότι σε 115 θανάτους ουσιαστικά οι 80 είναι ανεμβολίαστοι ή έχουν κάνει απλά την πρώτη δόση και κάποιοι από τους υπόλοιπους που μένουν δεν είχαν κάνει την τρίτη δόση. Στην πραγματικότητα είναι λιγότερο από 10 άτομα, γύρω στα 10 άτομα συμπολίτες μας που ήταν στο 7 εμβολιασμένοι. Και αυτό το λέω με ένα μήνυμα ότι πρέπει να εμβολιαστούμε τώρα. Σε αυτό το οποίο λέτε, πράγματι θάνατοι είναι οι συνέπειες του σκληρού κύματος που είχαμε, δείχνει τώρα τα στοιχεία των νοσηλιών, των νέων νοσηλιών, γιατί πλέον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ μέχρι πριν 10 μέρες περίπου είχαμε 50% όμικρον και 50% δέλτα, που σημαίνει ότι κατά βάση η βαριά νόσηση της δέλτα παρήγαγε και τους σκληρούς δείκτες, δείχνει πλέον ότι στο Εθνικό μας Σύστημα συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στην κοινότητα. Πλέον είμαστε στο 80-20 και 90-10 και μέσα στις νοσηλίες τις νέες που υπάρχουν. Αυτό μας κάνει να έχουμε ένα χαμηλό παράθυρο αισιοδοξία, ότι επειδή ο όμικρον δείχνει λιγότερη νοσηρότητα, θα υπάρξει και αποκλιμάκωση στους σκληρούς δείκτες των διασωληνώσεων και των θανάτων. Πότε, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, το πιστεύετε? Καταρχάς ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι λέει. Είναι το 86% ανεμβολίαστη, που μετά είναι το 80%. Από αυτούς το 90% είναι άνω των 60, αλλά μετά δεν είναι άνω των 60 το 90%, αλλά 61 άνθρωποι είναι άνω των 80 και 40 άνω των 60. Παρόλα αυτά, να μείνουμε σε αυτό που είναι και το πιο ουσιαστικό. Πονάει η ψυχή σου, λέει, και για αυτούς. Διότι θα μπορούσαν να την έχουν καβατζάρι αν είχαν κάνει πρώτη, δεύτερη, τρίτη δόση, αν οι δεύτεροι είχαν κάνει τρίτη δόση, αν οι πρώτοι είχαν κάνει δεύτερη και τρίτη δόση και αν οι καθόλου τις είχαν κάνει και τις τρεις. Πονάει η ψυχή του. Για το 20 και το 16% ανάλογα με τα νούμερα, γιατί δεν τα λέει με ακρίβεια, που τις είχαν κάνει και τις τρεις και έφυγαν, δεν πονάει? Δεύτερον,
Οι σκληροί δείκτες είναι στον ακατέβατο, με βάση τα νούμερα που λέτε εσείς, γιατί εμείς κρατάμε μια πισινή και για τους νεκρούς. Για τα άλλα στοιχεία, από πού προκύπτει η βεβαιότητα της κάμψης, θα μας πείτε? Λιγότερα κρούσματα, με περισσότερα τεστ, για παράδειγμα την ημέρα του αποκλεισμού των Αθηνών του Αττικού Λεκανοπεδίου εμφανίσατε 350.000 τεστ και επειδή την καταλάβατε την άλλη μέρα το κατεβάσατε στα 150.000 για να μην σας πάρουμε τις πέτρες. Αυτά τα στοιχεία είναι του αυθαιρέτου, το έχουμε ξαναπεί. Ανεξάρτητη αρχή, δώστε πρωτογενώς όλα τα στοιχεία και να το συζητήσουμε. Αλλά δεν σας βγαίνει, γι' αυτό και παραθέσαμε αρχικά τα νούμερα. Το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο όταν το λόγο παίρνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Για προσέξτε τώρα εδώ στους σκληρούς δείκτες, προκύπτει άλλο μείζον θέμα. Για ακούστε. Χθες είχαμε 115 θανάτους. Θα περίμενα οι θέσεις εντατικές να έχουν πέσει αρκετά, δηλαδή στο μυαλό το δικό μου φαντάζει ότι το βασικό κομμάτι των θανάτων προέρχονται από διασωληνωμένους. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, το βασικό κομμάτι των θανάτων δεν είναι από διασωληνωμένους. Το βασικό κομμάτι των θανάτων είναι από ασθενείς που δεν χρήζουν διασωλήνωσης, που είναι η γενική τους κατάσταση κακή και όχι απαραίτητα ότι έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια. Άρα έχουμε πολλούς θανάτους όπως έχουμε κάθε χρόνο. Το καταλάβατε αυτό? Τι λέει αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας? Ας πάρουμε την εκδοχή την πρώτη. Ότι τα περισσότερα άτομα που κατέληξαν είναι εκτός μεθ. Ζήτημα πρώτον. Λέτε εσείς όχι διασωληνωμένα. Να το πάρουμε τις μετρητής. Διότι αν πείτε διασωληνωμένα δεν θα βγει μετά η πληρότητα το 80% στις μεθ διασωληνωμένα. Σημαίνει ότι έχουν την κάρη μεθ και τους διασωληνώνει τα παίξω. Α, το πάρουμε τις μετρητής λοιπόν. Είναι όπως το λέτε. Εκτός μεθ λέει περισσότεροι θάνατοι αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κόντρα σε αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας, και κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατρός είναι, ο άλλος είναι δικηγόρος. Ναι. Ωραία. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Δηλαδή φτάνουν στις κλινικές τελειωμένοι και δεν προλαβαίνετε να τους βάλετε στις μεθ? Και τι είπατε σε αυτόν τον κόσμο και τι φροντίδα υπάρχει θεραπευτική για να μην φτάσει από το σπίτι τελειωμένος? Του είπατε έλα πιο νωρίς? Ή του λέτε ότι έτσι πως πάει το πράγμα με την όμικρον θα ομοιάζει σε λίγο με γρυπούλα και ο άλλος κάθεται στο σπίτι και όταν φτάνει στο νοσοκομείο είναι τελειωμένος και γι' αυτό δεν τον βάζετε στις μεθ? Βλέπετε με τους σκληρούς δείκτες τι θέμα προκύπτει? Εκτός αν η αναπληρώτρια υπουργός αναγκαστεί να μας πει ότι και εκτός μεθ διασωληνωμένοι υπάρχουν. Άρα το νούμερο ότι οι διασωληνωμένοι εντός μεθ είναι 80-85% δεν βγαίνει, είναι τυγκαρισμένο. Κάτι τρέχει εδώ και κανείς δεν αναρωτιέται τι τρέχει. Επειδή οι σκληροί δείκτες δεν βοηθάνε το αφήγημα, θα σας πω εγώ, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν και εξαπτέρυγα για να βοηθήσουν. Με αυτό το δεδομένο ότι έχουν τον ακατέβατο οι θάνατοι, 700 τόσο σε μια εβδομάδα, βγάλαμε φόρα παρτίδα τρεις καθηγητές μετά το Ζαούτι που είπε θα αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού των νεκρών, την κυρία Πάσχου, την κυρία Ψαλτοπούλου και τον κύριο Δημόπουλο που είχε κάνει το κορονοπάρτι στην πρώτη, στο πρώτο κύμα. Νομίζω από εκεί έφυγε ο κρεμαστινός, μετήχε σε αυτό. Είχε πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και τι μας είπανε? Ότι πρέπει, είναι πολυπαραγοντικοί οι θάνατοι, πρέπει σιγά σιγά να το ξαναδούμε το θέμα του υπολογισμού των νεκρών. Όταν οι σκληροί δείκτες δεν βοηθάνε τα αφήγημα, αλλάζει ο υπολογισμός. Όταν οι σκληροί δείκτες πρέπει να υποστηρίξουν το αφήγημα, είναι καλός ο υπολογισμός. Αυτά είναι τα στοιχεία σας? Αυτά είναι τα βέβαια στοιχεία που δίνετε στη δημοσιότητα? Μας δουλεύετε? Με αυτό το δεδομένο που είπε και η κυρία Γκάγκα ή με αυτή τη λογική, τότε αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι η κατάληξη στις μεθ ή και εκτός μεθ δεν γίνεται πολύ αργότερα μετά από 15 μέρες, από πού λοιπόν είναι όλοι αυτοί οι νεκροί? Παιδιά, κάτι δεν λέτε καλά, μαζέψτε το. Εμείς δώσαμε στοιχεία και αναδείξαμε το πρόβλημα ότι κάθε μέρα υπάρχει κόσμος, την περασμένη εβδομάδα το κάναμε, που μπαινοβγαίνουν στις μονάδες. Επομένως, γιατί ακριβώς μιλάμε περί αποκλιμάκωσης και με ποια δεδομένα? Δώστε αυτά τα στοιχεία που έχετε εσείς να το καταλάβουμε κι εμείς. Διότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και με τις δηλώσεις υπουργικές και με τις δηλώσεις αναπληρώτριας, και γι' αυτό έρχονται οι τρεις καθηγητές να μας πούν άλλα ντάλα κουτρουβάλα. Είναι δυσκολότερο να απαντηθεί, λέει, με την όμικρον τι γίνεται με τους θανάτους. Σοβαρά?
Και δείτε και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία που συνεχίζουν ακάθεκτες. Θα έρθουν κι άλλοι νεκροί, αν δεν κάνουμε λάθος. Πρέπει λοιπόν να σπεύσετε, να δώσετε πιστικές απαντήσεις. Ναι, αρκεί να μας λέτε, κυρία Γκάγκα μου, ότι έχουμε περισσότερους νεκρούς εκτός μεθ COVID, σκληνικές. Άρα. Λυπάμαι που δεν είμαστε ποτέ ευχάριστοι, αλλά. Και ενώ αυτά λέμε εδώ, θέλω να σας διαβάσω συνοπτικά μία μελέτη από το Κιώτο της Ιαπωνίας. Τίτλος της. Ιαπωνία, δεν έχουμε ακούσει συχνά μελέτες και με τους δείκτες την παλεύουν πολύ καλύτερα από εμάς. Τίτλος της. Η Ομικρόν έχει μεγαλύτερη σταθερότητα αντοχή στο περιβάλλον. Τι ακριβώς ισχυρίζονται, θα το αναρτήσουμε. Το δημοσίευμα είναι στο BioRxiv. Τι ισχυρίζονται οι ερευνητές. Αναλύσαμε τις διαφορές, στην Ιαπωνία το λένε, στην περιβαλλοντική σταθερότητα του ιού SARS-CoV-2 μεταξύ του στελέχους της Γιουχάν και όλων των παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία. Οι παραλλαγές α, β, δ και ω παρουσίασαν σε πλαστικές και δερμάτινες επιφάνειες υπερδιπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με το στέλεχος Γιουχάν και διατήρησαν επίσης τη μολυσματικότητά τους για περισσότερο από 16 ώρες σε επιφάνειες του δέρματος. Η υψηλή αυτή περιβαλλοντική σταθερότητα αυτών των παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσής τους μέσω άμεσης επαφής και να συμβάλλει περισσότερο στην εξάπλωσή τους. Οι Ιάπωνες ερευνητές κατέληξαν ότι σε πλαστικές επιφάνειες ο μέσος χρόνος επιβίωσης του αρχικού στελέχους και των παραλλαγών α, β, γ και δ ήταν 56 ώρες το αρχικό, 19,3 ώρες στην α, 156,6 στη β, 59,3 ώρες στη γ και 114,1 στη δέλτα σε σύγκριση με τις 193,5 ώρες της όμικρον. Συμπέρασμα. Επειδή έχει πολύ καιρό να ακουστεί, οι Ιάπωνες μιλούν και για τα μέτρα, προσέξτε, εκτός από τα μέτρα δημόσιας υγείας που αναφέρονται, και στα μέτρα ατομικής υγιεινής, τα έχουμε ξεχάσει, με πλύσιμο των χεριών, θυμάστε στην πρώτη φάση, τότε που την περνάγαμε κουκουρούκου, τα σποτ, πώς πλένει σωστά τα χέρια, πάνω αυτά χάθηκαν. Καθαρισμό και απολύμανση των κοινόχρηστων επιφανειών και αντικειμένων που αλλάζουν συνεχώς χέρια και με τα οποία ερχόμαστε άμεσα και συχνά σε επαφή, όπως χρήματα, προϊόντα στα πολυκαταστήματα, τραπέζια σε χώρους εστίασης κτλ. Οι Ιάπωνες τα υπενθυμίζουν γιατί έχουν και αυτή την κουλτούρα. Εδώ τα είπαμε μια φορά στην πρώτη κρίση, τελείωσε το καλαμπούρι. Θα μας τρελάνουν. Ευγήκανε φόρα παρτίδα οι καθηγητάδες να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα με τους νεκρούς. Ευγήκαν οι άλλοι καθηγητάδες. Τι ήθελε και σένα, λέει, να ανοίξει το στόμα σου, έτσι μου το γράφει ακριβώς, και να πει προχθές, ρε μπάς και το κάνουν για την πανδημία, τον αποκλεισμό με στο χιόνι, να μας πούν μετά με μελέτες, βρήκαμε τον τρόπο. Ευγήκανε, λέει, τρεις τώρα και μας λένε ότι έκανε καλό ο χιονιάς και ο αποκλεισμός, μειώθηκε η κινητικότητα. Μειώθηκε, παιδιά, δεν μπορεί να πει. Άρα. Αν το κάνουμε αυτό άλλες δύο εβδομάδες, τη βγάλαμε καθαρή. Ναι, λέει, αλλά η Βάνα, η Παπαευαγγέλου, δεν έλεγε στη Μίδια τα αντίθετα. Το βάλαμε στην εισαγωγή, αλλά μάλλον δεν τ' άκουσες, Λευτέρη. Για να ξαναθυμηθούμε πώς στην προηγούμενη κακοκαιρία χιονιά με τη Μίδια λέγαμε τα ακριβώς ανάποδο από αυτό που λέμε τώρα. Για πάμε. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχός μας τις επόμενες μέρες. Καθώς η κακοκαιρία Μίδια, όπως ονομάστηκε, θα μας δυσκολέψει και θα μας κλείσει μέσα στα σπίτια μας. Έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων της ημέρας που αναγκαστικά θα χρειαστεί να παραμείνουμε στο σπίτι. Εντάξει, παιδιά, φαίνεται είναι ανάλογα με την ονομασία του καιρικού φαινομένου. Στη Μίδια μας δυσκολεύει αν μείνουμε μέσα. Εντάξει, στην Ελπίδα μας δυσκολεύει πώς θα το κάνουμε τώρα αν δεν είμαστε έξω. Διαλέγετε και παίρνετε. Αν είμαστε έξω. Διαλέγετε και παίρνετε. Δεν γίνεται αλλιώς. Μάλλον φαίνεται πάει ανάλογα με την ονομασία του μεταλλαγμένου στελέχους και του μεταλλαγμένου καιρού. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ας τα αποφασίσουν. Από αυτούς ενημερωνόμαστε και αυτοί βγαίνουν με τα τράντοχτα στοιχεία.
Τη μία τα λένε αλλιώς, την άλλη αλλιώς και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η ώρα είναι 11:30. Ο Γιώργος μου λέει σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, έπαθε Εδεσαϊκό, αντιπρόεδρος ήταν, ο υπουργός. Ο Φώτης, πώς μπορεί κάποιος να πιστεύει τα νούμερα που βγάζουν μετά από αυτό που επισημάνατε προχθές και ό,τι θαύμα. Κανένας στην Αθήνα, στα μεγάλα κανάλια και ραδιόφωνα δεν αναρωτήθηκε, όπως και ο κάθε λογικός άνθρωπος, πώς δηλαδή με τον κόσμο αποκλεισμένο και όχι μόνο στην Αθήνα βρέθηκαν τόσες χιλιάδες τεστ και τόσες εισαγωγές με τα ασθενοφόρα κινητοποιημένα. Τάσος, άμα πεθαίνεις τριπλά εμβολιασμένος, πεθαίνεις με ατομική κοινωνική ευθύνη. Συγγνώμη, λέει ο Κούλης που ξαναστέλνω μήνυμα, αλλά μιλάει ο υπουργός για διαχωρισμό. Όταν υποτίθεται ότι καταργήθηκε ο διαχωρισμός στους θανάτους ανεμβολίες των εμβολιασμένων και κατεβάσαν όσες κρατικές ιστοσελίδες έκαναν αυτό το διαχωρισμό, ακόμη υπερασπίζονται το εμφύγημα της εμβολιαστικής ανοσίας, όταν και ο Τσοτήρης λέει ότι κατέρευσε, δεν τρέπονται λίγο. Στοιχεία έχουμε από το καλοκαίρι περί αυτών από Αγγλία και Ισραήλ. Η Μαρία, εγώ κατάλαβα ότι αυτό που λείπει είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η επιτήρηση, η χνηλάτιση.